Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κιβωτού, τον κύριο Ποντετζάγια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι συνέβη, κύριε Ποντετζάγια, και τα αφήνετε κάτω όλα? Κοιτάξτε, αρχικά δεν τα αφήνουμε κάτω όλα. Συνεχίζουμε να στηρώνουμε αδέσποτα ζώα, πάλι με κάποιο κόστος. Τι συνέβη, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αρχικά, τα ηλίθρα της αδέσποτα των ζώων δεν γίνεται δωρεάν. Χρειάζονται χρήματα. Δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο. Αυτή η περίθαλψη είναι αρμοδιότητα των Δήμων της χώρας από το 2012. Κάθε χρόνο ακούμε υποσχέσεις ότι θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας, ότι το πρόγραμμα είναι έτοιμο, κάνουμε υπομονή, βάζουμε πλάτες, πληρώνουμε. Είμαστε ένα σωματείο 100% εθελοντικό, στηριζόμαστε 100% σε εθελοντικές δωρεές και συνδρομές. Δεν είναι δυνατόν οικονομικά, δεν αντέχουμε, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να αναλάβουμε τις ευθύνες που ανήκουν στους Δήμους της Λέσβου όπως στους άλλους Δήμους της χώρας. Ήδη και προεκλογικά και άμεσα μετά την εκλογή έχουμε μιλήσει με τις δημοτικές αρχές των δύο Δήμων του νησιού μας. Ακούσαμε υποσχέσεις, κάτι έγινε λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και από την αρχή του νέου χρόνου δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Τι έγινε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, τι κινήσεις είχαν? Πριν τις γιορτές εγκρίθηκαν τα προγράμματα του 2019. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το 2019 οι στηρώσεις ξεκίνησαν το Δεκέμβρη. Ναι. Όλο αυτό το χρόνο, το 19, πλήρωναν η Κιβωτός, η Φιλόζωοι Πολίτες, τα υπόλοιπα σωματεία. Είχαμε πει από τότε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό και το 2020, γιατί υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη στους κτηνιάτρους, ακριβώς επειδή όλο το βάρος είχε πέσει σε εμάς. Και μας είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνουν άμεσα τα πράγματα, θα δρομολογηθούν εξελίξεις κτλ. Αυτό δεν έχει γίνει. Είναι αδύνατο να συνεχίσουμε, γιατί και οι κτηνίατροι είναι επαγγελματίες οι οποίοι χρειάζονται να πληρωθούν για τη δουλειά που κάνουν. Η αρμοδιότητα λοιπόν είναι του Δήμου, αυτό λέει ξεκάθαρα ο νόμος. Ας απευθυνθούν λοιπόν οι συμπολίτες μας στους Δήμους, στις δημοτικές αρχές για να κάνουν αυτό που πρέπει. Οι αντιδήμαρχοι που έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή, τι σας λένε και από τους δύο Δήμους? Ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα ξεκινάνε τα προγράμματα. Αυτό το ακούμε από τα φώτα και μετά. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται καμία κίνηση δηλαδή σε κανέναν Δήμο? Κοιτάξτε, κινήσεις πιθανόν να γίνονται. Αυτό το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν το χαρτί έχει κολλήσει από τη μία αντιδημαρχία στην άλλη, από το περιβάλλον στο οικονομικό κτλ. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα Δήμο ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός και ταχύτατος να βγάζει προκηρύξεις για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, όπως συνέβη το Φλεβάρι, με απευθείας ανάθεση, για να στολιστούμε δηλαδή για τα καρναβάλια, και για ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας, είτε είναι φιλόζωοι είτε δεν είναι, να έχουν βρει τους χρήσιμους ηλίθιους, γιατί περί αυτού πρόκειται, είτε λέγεται οργανώσεις είτε λέγονται πολίτες, που τρέχουν και πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό δεν είναι μόνο παράνομο, έχει πάψει να είναι και ανεκτό. Ναι. Ας το καταλάβουν όλοι. Για τι χρέη μιλάμε, κύριε Ποντετζάγια? Η Κιβωτός αυτή τη στιγμή μιλάμε, χρωστάει πάνω από 10.000 ευρώ. Και επαφιόμαστε στην καλή πίστη και στην καλή θέληση των κτηνιάτων που συνεργαζόμαστε, που οι άνθρωποι κάνουν η όβια υπομονή για να τους χρεώνουμε λίγο-λίγο. Προφανώς αυτό το ποσό δεν μπορούν να προσθέσουν και νέα χρέη, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση. Και ξαναλέω, αφορά την περίθαλψη τραυματισμού, εμβόλια, φάρμακα, όχι τις στηρώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάθε ζώο που δεν στηρώνεται σήμερα θα μας δώσει 5-6 αδέσποτα σε μερικούς μήνες. Οπότε το πρόβλημα απλώς θα επιταθεί. Τώρα, κύριε Ποντετζάγια, ήταν και με την προηγούμενη δημοτική αρχή ίδια τα πράγματα? Εννοείται, εννοείται. Αυτό συνεχίζεται δηλαδή από το 2012. Συνεχίζεται. Ναι. Ναι. Οπότε λέτε αναστέλλει την περίθαλψη αδέσποτων ζώων και τώρα... Ακριβώς. Ναι. Οι πολίτες να απευθυνθούν στους κυρίους δημάρχους, στους κυρίους αντιδημάρχους, για να τους δώσουν λύση. Και να υπενθυμίσω ότι όταν κάποιος δεν εκπληρεί αυτά τα οποία προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Υπάρχει και ο εισαγγελέας στο τέλος. Ναι. Οπότε αν οι πολίτες μας δεν βρουν ανταπόκριση, υπάρχουν και οι νόμιμοι οδοί που μπορούν να ακολουθήσουν. Ας ελπίσουμε ότι με αυτή την ίστατη τώρα που κάνατε κίνηση stop, ας πούμε, ότι θα σας πάρουν, θα δεχτείτε κάποια τηλέφωνα. Ας το ελπίσουμε. Να δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.